Αείμνηστε φίλε και συγχωριανέ μου σκυλιανέ. Σήμερα επιτέλους θα αναπαυθείς μετά από πολύ έντονη σκλαβιά και ταλαιπωρία. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα η ψυχή σου βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας και αγκαλιάζεται χαρά μεγάλη. Σήμερα γιορτάζεις φίλε Στέλιο, γιατί το όνομά σου πέρασε στο πάνθεο των ηρώων και των αθανάτων. Σήμερα γιορτάζεις πολύ αγαπημένα μας Στέλιο, κι όμως οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα, γιατί σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τσεβέψουμε τα αγιασμένα λείψανά σου. 42 χρόνια πέρασαν από την αποφράδα εκείνη η μέρα της 22ης Ιουλίου 1974 στη μοναδική αποστολή μεταφοράς ενισχύσεων στην Κύπρο με ειδικές δυνάμεις καταδρομών, όπου συμμετείχες. Πιστός στο καθήκον, αψήφισες τον κίνδυνο, βάζοντας την πατρίδα υπεράνω τους γονείς και τα αδέρφια σου, που σε περίμεναν να σταθείς δίπλα τους. Δεν πρόλαβες να μπεις στο στίβο της ζωής. Άνοιξες τα φτερά σου σαν ατρόμητος αετός, αλλά πέταξες πολύ ψηλά, εκεί που δεν είχε για σένα γυρισμό. Είμαι σίγουρη ότι βλέποντας τις φωτογραφίες σου, κανένας δεν έμεινε ασυγκίνητος. Όλες οι μανάδες, πατεράδες και αδέρφια της Κύπρου έχησαν κάποιο δάκρυ για σένα και τους ήρωες σύμβολα του αγώνα του 1974. Περήφανοι νιώθουν και όλοι οι φίλοι που μαζεύτηκαν εδώ σήμερα για να σου προσφέρουν την αγάπη τους, να ρίξουν ένα δάκρυ για τον άδικο, αναπάντεχο και πρόωρο γαμό σου και να φιλήσουν τα γυρισμένα λείψανά σου. Είμαι σίγουρη ότι η ψυχή σου χαίρεται μαζί μας, γιατί επιτέλους βρίσκεσαι ανάμεσα στους δικούς σου ανθρώπους και μακριά από τα σκλαβωμένα, ματωμένα κόμματα, όπου χύσατε το αίμα σας και πατούν σήμερα οι δολοφόνοι σας. Επιτέλους να αναπαυθείς εν ειρήνη, στον τύμπο των ηρώων, όπως αξίζει σε όλους τους ήρωες. Μαζί με σένα θα λυτρωθεί επιτέλους και η ηρωίδα μάνα σου, που έζησε γιατί περίμενε καρτερικά και ήλπιζε ότι μία μέρα θα γυρίσεις. Τόσα χρόνια η οικογένειά σου ανέβαινε το γολγοθά της προσμονής, σέρνοντας τα βήματά της. Σήμερα, πολύ αγαπημένα μας Στέλιο, ξαλαφρωμένη από το σταυρό του μαρτυρίου σου, περήφανη για σένα, μα πάντα πικραμένη και πονεμένη για τον άδικο και πρόωρο χαμό σου. Σήμερα η μάνα σου σε παραδίδει στην αγκαλιά μιας άλλης πονεμένης μάνας, της μεγαλόχαρης, και είμαι σίγουρη ότι θα σε έχει υπό τη σκέπη της και τη στοργή της. Για όλους ο γαμός ενός αγαπημένου προσώπου είναι κάτι από αβάσταχτο, αλλά τι να πει κανείς και πώς να παρηγορήσει τη χαροκαμένη οικογένεια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να στραφούμε προς τον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε με αυτά τα λόγια. Συ Κύριε που κόσμους κυβερνάς, συ που είσαι πηγή της αγάπης, της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ασπλαχνίας, ρίξε το βλέμμα σου εδώ την κρίσιμη αυτή ώρα. Δώσε, Κύριε, κουράγιο και δύναμη στην χαροκαμένη οικογένεια να συνεχίσουν τη ζωή τους και στείλε σε αυτούς την εξίσου παρηγορία. Γιατί ποια άλλη παρηγοριά για αυτούς απομένει εκτός από τη δική σου? Για ένα τέτοιο ανεπανάληπτο, αναντικατάστατο, ικανότατο υπερασπιστή του υπέρτατου ιδανικού που λέγεται πατρίδα, για την οποία και ενθουσιάστηκες. Καταθέτω 20-30 όσα και τα χρόνια της σύντομης ζωής σου, συμβολικά για κάθε σταγόνα αίματος που έχεις για μας. Αιωνία σου η μνήμη. Χαρά στη μάνα που ένα γιο χαρίζει στην πατρίδα και αυτή λογά του στο δουλειά για νέα ηρωίδα. Πριν φύγει για την γειτονιά των Αγγέλων, η αείμνηστη Ειρήνη Αποστολάκη άφησε παραγγελιά στα παιδιά της να διαβαστούν οι παρακάτω στίχοι στη μνήμη του ήρωα Στυλιανού Πρινιανάκη. Η μάνα σου χαιρότανε που στο στρατό πηγαίνεις. Δεν ήξερε η Άννη πως δεν ξέρε γιαγιά της. Ίσως στο λίδι του χωριού της μάνας σου καμάρι, μα η πατρίδα ήθελε κοντά της να σε πάρει. Η τραγωδία παίχθηκε στα Κύπρια τα μέρη και το όνομά σου εγγράφηκε σε ένα χρυσό τεφέρι. Η ιστορία έγραψε
έγραψε με αίμα το όνομά σου. Τι μάνα σου να καρτερεί να φέρουν τα οστά σου. Όσο θα στέκει το χωριό, θα στέκει το όνομά σου. Αφού ναού εκτίσανε στέλνω τα γονικά σου. Τα μάτια του στερέψανε το δάκρυ του να τρέχει. Το πόνο που έχουν στην καρδιά κανένα δεν τον έχει. Έπρεπε μέσα στην καρδιά να έχουν παραθυράκι, να το αγγίγουν κάθαργα να φεύγουν το θερμάκι. Ο Ιωάννης Ασαριωτάκης αισθάνεται την ανάγκη να αφιερώσει τις παρακάτω ματινάδες στη μητέρα του ήρωα, στη Λιανού Πρινιανάκη. Φαίνεται με το κλάμα σου και την επιμονή σου ευρέθηκε και διάκυρες στις στόλους του στελί σου. Φαίνεται πως το κλάμα σου άκουσε το παιδί σου και σήμερα εγιάγεται και βρίσκεται μαζί σου. Κοντά κοντά του σήμωσε με αυτός θα τη γνωρίσει. Τη μυρωδιά της μάνας του τσίσου θα σου μιλήσει. Πολλά θα θέλει να σου πει, μα και να σε ρωτήσει πού είναι ο πατέρας του να τον καλωσορίσει. Θέλει τις νέους του χωριού όλους να τον γνωρίσει και στα κοπέλια του σχολείου για εκείνον να μιλήσει. Ευχαριστώ. Ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος, η θλίψη ανίποτη, η οργία φάνταστη, τα ερωτηματικά πάρα πολλά και μια σιωπηλή βουβή κραυγή της μάνας για ένα μεγάλο γιατί. Γιατί έφυγε τόσο νωρίς, γιατί με τέτοιο τρόπο, γιατί δεν ξαναγύρισε στο σπίτι του μετά από τόσα χρόνια, έστω και νεκρός. Πολλά τα γιατί της μάνας που κανείς με οποιαδήποτε λόγια, με οποιασδήποτε απαντήσεις δεν θα πάρει από τα μάτια της τα δάκρυα. Δεν θα ζεστάνει την καρδιά της από τον πόνο. Δεν θα σταματήσει τα χείλη της να φωνάζουν γιατί. 42 ολόκληρα χρόνια περίμενε η αγαπημένη μας Ελένη Πρινιανάκη και ο πατέρας Εμμανουήλ Πρινιανάκη, στα αδέρφια. 42 ολόκληρα χρόνια περίμεναν να αγγίξουν το παιδί τους. Να κουμπίσουν έστω και το φέρετρό του. Να έχουν ένα τάφο. Να εναποθέσουν το δάκρυ τους, ένα κατηλάκι για να το ανάβουν στη μνήμη του. Ο πατέρας, ο αγαπημένος μας Εμμανουήλ Πρινιανάκης, δεν πρόλαβε να κλάψει πάνω στο μνήμα του αδικοχαμένου γιού του. Βιαζόταν να πάει να τον βρει εκεί που είναι, στην αγκαλιά των αγγέλων. Η μάνα, η αγαπημένη μας Ελένη Πρινιανάκη και τα υπόλοιπα τέκνα της είναι εδώ. Με ανοιχτές αγκάλες και δάκρυα στα μάτια να υποδεχτούν το χαμένο γιο και αδερφό στο καινούριο του σπίτι, στον Άγιο Στυλιανό που έπεσε. Με χαρά και υπερηφάνεια να υποδεχτούν και να καλωσορίσουν το γνήσιο τέκνο της πατρίδας μας, τον ήρωα Στυλιανό Πρινιανάκη. Αγαπημένη μας Ελένη, τόσα χρόνια περίμενες να δεις με τα μάτια σου το νεκρό παιδί σου. Να πιστέψεις ότι έφυγε από αυτή τη ζωή. Για να πιστέψεις τα απίστευτα. Να ξέρεις ότι κι εσύ είσαι ηρωίδα. Όχι μόνο επειδή δεν έχασες την πίστη σου στο Θεό και στην πατρίδα μετά από αυτό το γεγονός, αλλά επειδή έβγαλες από τα σπλάχνα σου ένα ήρωα. Και μόνο μία ηρωίδα βγάζει ηρωικούς άντρες. Είναι μεγάλη τιμή να κουβαλάς στην πλάτη σου τον τίτλο του ήρωα. Είναι ιερό πράγμα να γεννάς ήρωες. Να μεγαλώνεις ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δώσουν τη ζωή τους για αυτόν τον αιματοδομένο τόπο. Για την Ελλάδα του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Για την Ελλάδα του Λεωνίδα, του Μέγα Αλέξανδρου, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Γιακουδάκη και του Ασκαλογιάννη. Την Ελλάδα του Καποδίστρια και του Βενιζέλου. Την Ελλάδα του Παπαδιαμάντη, του Σεφέρη, του Σολομού, του Καβάφη, του Καζαντζάκη. Είναι διατεθειμένοι να δώσουν τη ζωή τους για να ζήσουμε εμείς.
Αχ, Ελλάδα, πώς τρως τα παιδιά σου. Τρως έναν ήρωα, πετάς τα κόκαλα στη γη σου, τα ποτίζεις με τα δάκρυά σου και φυτρώνουν 10 ήρωες για να σε ευχαριστήσουν.